σήμερα τον αρχιστράτηγο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τους αγωνιστές μαχητές, οι οποίοι πέτυχαν αυτή την στρατηγική σημασία νίκη. Προϋπόθεση για την άλωση της Τριπολιτσάς, προϋπόθεση για την νικηφόρα έκβαση του αγώνα της απελευθέρωσης του γένους. Είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι η Αρκαδία τιμά σήμερα την απελευθέρωση και τους αγωνιστές που μας οδήγησαν στην ελευθερία της πατρίδος και του ελληνικού λαού, στο Βαλτέτσι, στα Δολιανά, στο Χρυσοβίτσι. Δίνουμε το μήνυμα ότι οι αξίες του ελληνικού λαού παραμένουν άσβεστες, μας εμπνέουν και μας καθοδηγούν. Θέλω όμως να προσθέσω μία πρόταση. Χρειάζεται ένας καλύτερος προγραμματισμός στη διοργάνωση των εκδηλώσεών μας. Διότι εγώ εδώ ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, δεν είμαι σε θέση να παραστώ στην εκδήλωση των Δολιανών και στην εκδήλωση του Χρυσοβίτσι. Και παρακαλώ τις δημοτικές αρχές για έναν καλύτερο προγραμματισμό, ούτως ώστε και η εκπροσώπηση της κυβέρνησης να είναι καθολική και οι συμπολίτες μας να γνωρίζουν ότι δεν απέχουμε των εκδηλώσεων από αδιαφορία, αλλά δεν μπορούμε να παρευρεθούμε όταν εκπροσωπώ εγώ συγκεκριμένα την κυβέρνηση στην σημερινή τελετή του Βαλτετσίου και προφανώς είναι αδύνατο να παρευρίσκομαι την ίδια ώρα και στα Δολιανά και στο Χρυσοβίτσι. Εύχομαι υγεία, δύναμη και κάθε καλό σε όλους τους Αρκάδες. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Μια ακόμα από τις πολλές ιστορικές μέρες της περιοχής μας, από την Επανάσταση του 1821, που ελπίζουμε να συνεχίσουν να την εορτάζουν κανονικά. Αν και βλέπουμε εδώ το πρόγραμμα που λέει παρέλαση, αλλά καμία παρέλαση δεν γίνεται. Αντιθέτως, όπως βλέπετε και εσείς, έχουν στρογγυλοκαθίσει πάρα πολύ εδώ επίσημοι και τρώνε κάτω από τον πλάτανο. Απαράδεκτο. 192 χρόνια μετά το έπος της Επανάστασης και την παλαιγεννησία του έθνους, είναι επίκαιρα αυτά που έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: τσεκούρι και φωτιά στους προσκυνημένους. Τίποτα. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι και περήφανος που βρίσκομαι στον ιστορικό χώρο του Βαλτετσίου. Ως γείτονας, κατά το ίμιση είμαι και Αρκαδέα, γιατί η Μακαρίτσα, η μητέρα μου, είναι από τη Φαλεσία, έλεγε την καταγωγή της. Νιώθω πραγματικά ότι είμαι σε εθνική εγρήγορση. Είμαι σε ένα τόπο ιερό, σε ένα τόπο που αρμόζει να τιμούμε το μεγάλο αυτό άντρα που γέννησε η χώρα μας, που γέννησε η πατρίδα μας, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Έχω να πω ότι αύριο γιορτάζουμε κι εμείς τη μάχη του Μανιακίου. Εύχομαι και στο μέλλον να γιορτάσει η χώρα μας μόνο νίκες και μόνο χαρές. Κάθε φορά που βρισκόμαστε πάνω σε αυτόν τον βλάχο, στο ιστορικό χωριό το Βαλτέτσι, εδώ που έγινε η πρώτη νικηφόρος μάχη, σημαντική νικηφόρος μάχη των Ελλήνων, εδώ που σπομιλητής που χαράχτηκε η νίκη των Ελλήνων και άρχισε η νίκη των Ελλήνων για την απελευθέρωση του έθνους, εδώ που ο Κολοκοτρώνης είπε ότι πρέπει να νηστεύουμε την ημέρα αυτή πάντα, κάθε φορά λοιπόν που ερχόμαστε εδώ, αισθανόμαστε ειδική έπαρση και περηφάνεια. Αλλά πραγματικά μέσα μας υπάρχει και η ελπίδα, πηγάζει και η ελπίδα, γιατί βλέπετε τι έχει περάσει από τους τόπους, τι έχει περάσει από τους λαούς και όμως στάθηκε όρθιος. Εύχομαι χρόνια πολλά και του χρόνου όλοι να είμαστε εδώ. Τιμούμε σήμερα την επέτειο της ιστορικής και νικηφόρου μάχης του Βαλτετσίου, που κατήγαγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μαζί με τους συμπολεμιστές του και αποτέλεσε τον προπομπό για την άλωση της Τροπολιτσάς. Τώρα όσον αφορά για τα μηνύματα που με ρωτήσατε, θέλω να σας πω ότι τα ίδια ακούγονται κάθε χρόνο. Σημασία έχει αν αυτά τα μηνύματα τα έχουμε κάνει και τα κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Δηλαδή, εάν έχουμε παραδειγματιστεί και θα παραδειγματιστούμε από τα κατορθώματα των ηρώων του 21. Δεν θα έλεγα να αποτινάξουμε το ζυγό της Τρόικας, γιατί μπορεί να θεωρηθώ ότι να θεωρηθώ ως λαϊκιστής, τουλάχιστον να φτιάξουμε μια κοινωνία που να την διακρίνει η συνοχή, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η αξιοκρατία, η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια. Χρόνια πολλά.
χρόνια πολλά. Γιορτάζουμε την ιστορική μάχη του Παρτεσίου, την επέτειο 12-13 Μάρτη 1821, με γιουγκοστές δυνάμεις κατάφεραν και νίξαν τους Τούρκους με μικρές απώλειες. Οι Έλληνες είχαν μόνο 4 νεκρούς και 17 τραυματίες, ενώ οι Τούρκοι είχαν 535 νεκρούς και 630 τραυματίες. Ήταν καθοριστική μάχη αυτή, καθότι άνοιξε τον δρόμο για τις πλάνωσες της Τρυπόλεως στις 27 του 1821. Ο Κολοκοτρώνης στα αποβλήματά του λέει ότι αυτή τη μέρα πρέπει να την τιμούμε, να νηστεύουμε, να τη γιορτάζουμε εις τους αιώνας των αιώνων και όσο υπάρχει έθνος. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς και αυτό κάνουμε σήμερα.